Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό που συμπληρώνει τις προηγούμενες παραμβάσεις αποτελεί μια σημαντική συμβολή σε ένα κυριολεκτικά κρίσιμο θέμα για την εποχή μας, το οποίο υφίσταται μεγάλη κακοποίηση, η πολιτική θεολογία. Λέω ότι αποτελεί σημαντική συμβολή, διότι αποτελεί πρόκληση στη σκέψη, όχι τόσο για αυτά τα οποία εισηγείται ή με τα οποία διαλέγεται, αλλά για τα ερωτήματα που γεννά, τις αντιδράσεις που προκαλεί η μελέτη. Το μελέτησα, είχα σκοπό να το διατρέξω για να διαμορφώσω μια γενική γνώμη. Το μελέτησα από σελίδα σε σελίδα και ελπίζω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω και δεν ξέρω πόσο συνήθως έχουμε, μισή ώρα. Πόσο θέλετε. Είναι δύο ή ένα άλλο μισή ώρα. Ναι. Θα δω πώς θα μπορέσω να συμπυκνώσω τα πολλά που έχω καταγράψει ως αντίδραση, ως διάλογο σε αυτό το έργο. Ο Δημήτρης προηγουμένως όμως επισήμανε κάτι που νομίζω είναι κρίσιμο. Οι έννοιες, οι λέξεις. Το συνηθίζω να το λέω πολλές φορές, ότι όποιος ελέγχει το περιεχόμενο των εννοιών, έχει σημασία αυτό για την πολιτική θεολογία επίσης, ελέγχει τα μυαλά των ανθρώπων και ελέγχει επομένως, σε συνδυασμό με την οικειοποίηση της ιστορίας, τον κόσμο, ηγεμονεύει. Αυτό συμβαίνει με τη Δύση. Τις μεθόδους και την εννοιολογία των φαινομένων τη διαμορφώνει αυτή τη στιγμή η Δύση. Άρα η νεωτερικότητα υπό αυτή την οπτική και κατά τούτο αυτό που θεωρείται σήμερα ορθό αποτελεί μια ψευδή πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διδάσκει ο ιστορικός, ο κόσμος, ο ιστορικός θα έλεγα κόσμος. Τα τελειώνει όλα στο σημείο μηδέν, ότι όλα ξεκινάνε από την νεωτερικότητα και τελειώνουν σε αυτήν. Ότι ο άνθρωπος, η νεωτερικότητα γεννήθηκε εκ του μηδενός στη φάση της ολοκλήρωσης, δημοκρατία, και επομένως το επόμενο βήμα, αν το επιχειρήσει κανείς, αν την αμφισβητήσει, είναι το αυταρχικό φαινόμενο, η οπισθοδρόμηση. Το ισχύει σε όλα τα ζητήματα. Και θα το δούμε και στο επίπεδο της, πολιτικής θεολογίας, πώς διαμορφώνεται, διότι σπέβδω να το πω από τώρα ότι και η καθημάς πολιτική θεολογία ακολουθεί ελάχιστα και από ελάχιστους την ιστορικότητα του ελληνικού βιώματος, που είναι εξαιρετικά εξελιγμένο και διαφορετικό και περίπου είναι προσκυρωμένη και θεματικά αλλά και ως προς το επιχείρημα σε αυτό που διδάσκει η κριτική θεολογία. Θα ξεκινήσω από το πρώτο κείμενο που είναι το κείμενο του κυρίου Γκίνη. Σπέρνω να πω ότι όλα με μία διακύμανση μικρή είναι πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα σε αυτό που θέλουν να πούν κείμενα. Ναι. Βεβαίως μιλάει για τη θρησκευτική αναγέννηση και την πολιτική παρουσία της θρησκείας, η πολιτική θεολογία. Θα διαφοροποιήσω λίγο τον τίτλο λέγοντας ότι η θρησκευτική αναγέννηση υποδηλώνει κάτι που πηγαίνει προς την κατεύθυνση της προόδου. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι η άνοδος της θρησκείας, αλλά με τη μορφή του φονταμανταλισμού στο μεγαλύτερο μέρος του και μάλιστα σε ένα επίπεδο το οποίο προκαλεί τη σκέψη για να αναλογιστούμε που βρίσκεται ο κόσμος σήμερα. Τι σημαίνει θεοκρατία τον 21ο αιώνα? Τι σημαίνει απολυταρχία με την επίκληση του Θείου τον 21ο αιώνα? Δεν ήταν θρησκευτική αναγέννηση. Πρώτος που
εκτός του ότι έχουμε και την αποθρησκειοποίηση, που δεν είναι αποθρησκειοποίηση στη Δύση, στον ευρωπαϊκό κόσμο ειδικότερα, αλλά είναι μια άλλη προσέγγιση της θρησκείας, θα έλεγα, ανεξαρτήτως αυτών που θα δούμε στη συνέχεια. Πρώτος λοιπόν διδάξας, έχει σημασία μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, άρα του ιστορικού διπολισμού της νεωτερικότητας, ο Χάντιγκτον, προέβαλε το θρησκευτικό επιχείρημα ότι θα είναι αυτό που θα οδηγήσει στους νέους παγκόσμιους διαχωρισμούς. Ξέρετε, όταν κάποιος για συγκεκριμένο λόγο προβάλλει ένα επιχείρημα και είναι ο ηγεμόνας, οι άλλοι το εισάγουν, το επεξεργάζονται και το προβάλλουν εναντίον του ηγεμόνα. Δηλαδή αυτό που ήθελε η Δύση με αφετηρία τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλει στον κόσμο, το εισπράττει σήμερα. Δεν είχαμε το θρησκευτικό φονταματαλισμό, παραδείγματος χάρη στο Ισλάμ, μέχρι τη δεκαετία του 80-90. Τον έχουμε σήμερα. Μετά από όλο αυτό το διάλογο και αυτούς τους προσανατολισμούς που συνέβησαν, που οδήγησαν οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Ζούμε λοιπόν όμως σε μια μετάβαση. Δεν είμαστε στην εποχή που τίνει να ολοκληρώσει αυτό που σηματοδοτεί ο υποτιθέμενος διαφωτισμός στη Δύση. Ζούμε στην εποχή της υπέρβασης του, διότι δεν μπορεί να δώσει άλλα στοιχεία προόδου, και ζούμε την όχι συντηρητική αλλά αντιδραστική προσημείωση του διαφωτισμού. Θα εξηγηθώ στη συνέχεια. Άρα λοιπόν η προσήλωση στη θρησκεία σήμερα στην πραγματικότητα υποδηλώνει διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη την άγνοια του μέλλοντος, δηλαδή μια άγνοια κινδύνου και άρα την καταφυγή στη θρησκεία. Την αδυναμία της αντίδρασης απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στην παγκοσμιότητα. Και βεβαίως καταλαμβάνει το χώρο που είχε προηγουμένως ο ιστορικός διπολισμός μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού ή μαρξισμού. Η θρησκεία, απ' την άλλη, είναι μια πολιτική πραγματικότητα, διότι διδάσκει ανεξαρτήτως του αν διδάσκει τι θα γίνει στην μεταθάνατον ζωή, είναι μια διδασκαλία πολιτείας και στην παρούσα ζωή. Άρα έχει να κάνει με την κοσμική πραγματικότητα. Η θρησκεία λοιπόν είναι παρούσα, και αν θέλουμε να δούμε το χριστιανικό παράδειγμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γεννήθηκε ως κίνημα, όχι μέσα στο ναό, αλλά εν δήμο. Από τον Χριστό μέχρι τους μαθητές του και μέχρι τους πατέρες της Εκκλησίας δίδαξαν εν δήμο και όχι μέσα στο ναό. Και αν κατάφεραν να επιβάλλουν τη χριστιανική θρησκεία στο πολιτικό επίπεδο, δεν έγινε για να υπηρετήσει η θρησκεία την πολιτική, την πολιτεία, να νομιμοποιήσει δηλαδή την πολιτεία, αλλά για να ηγεμονεύσει επί της πολιτείας. Πράγμα βεβαίως που στο Βυζάντιο δεν το κατάφερε. Όμως έχουμε και μια άλλη εκδοχή αυτής της εξέλιξης, η οποία έχει να κάνει με τον καθολικισμό, την Παπτική Εκκλησία. Τι συνέβη εκεί? Η Παπτική Εκκλησία προέβαλε μια πρόσληψη του χριστιανισμού που είναι η δεσποτική πρόσληψη, φεουδαλική, μεσαιωνική. Και βεβαίως σε αυτό το επίπεδο, αν θέλουμε να είμαστε σαφείς στην κατανόηση του θρησκευτικού βιώματος, δεν έχουμε παρά να διαρωτηθούμε ποιο είναι το καθεστώς μέσα στο οποίο, το κοσμικό καθεστώς δηλαδή, μέσα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι και οι θεσμοί της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν σήμερα, όπως και τον 9ο αιώνα που γεννήθηκε το ζήτημα του διχασμού της θρησκείας της Χριστιανικής Εκκλησίας με το φορτίο του Πάπα και αργότερα, είναι ένα πολιτικό ζητούμενο που έχει να κάνει όχι τόσο με
την πρόσληψη του θείου, αλλά με τον τρόπο που θεσμοθετείται και ιδεολογικά γίνεται κατανοητή στο χώρο μέσα στον οποίο βιώνει. Έχουμε δηλαδή εκεί μία σύγκρουση μεταξύ ανθρωποκεντρικής, με όρους ελευθερίας, εκκλησίας που δίνουν των πιστών, ελληνικής εκκλησίας και μίας δεσποτικής εκκλησίας, η οποία ακριβώς βλέπει το Θεό ως έναν μέγα φεουδάρχη και που ο Πάπας εν τέλει δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφρασή του επί της γης. Και αυτό δεν δέχεται καν και τις Οικουμενικές Συνόδους. Είχε ενδιαφέρον να προσέξουμε πώς ερμηνεύεται σήμερα το ζήτημα της κοσμικής ιστορικότητας των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών. Θα έχετε ακούσει όλοι για τον περίφημο Μπροντέλ. Όταν προσεγγίζει τη Ρωσία και τα ευρωπαϊκά πράγματα, εκφράζει με κλαθμούς και οδυρμούς τη λύπη του, διότι τη Ρωσία δεν την εκχριστιάνισε η Καθολική Εκκλησία, αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θα ήταν, λέει, διαφορετική η ιστορία του κόσμου, προφανώς. Αλλά θα ήταν και διαφορετική η ιστορία του κόσμου αν την έδρα της Καθολικής Εκκλησίας την είχε μεταφέρει το Βυζάντιο στην Κωνσταντινούπολη. Δείτε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το ιστορικό γεγονός με πρόσημο την ερμηνεία της Εκκλησίας. Ένα άλλο σημείο που αγγλείται από το έργο του κυρίου Γκίνη είναι αυτή η αντίφαση μεταξύ σήμερα της παγκοσμιοποίησης και του διεθνικού χαρακτήρα, του οικουμενικού χαρακτήρα των θρησκειών. Οι θρησκείες δεν έχουν εθνικό, τις εθνικοποιούμε, αλλά δεν έχουν εθνικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο οικουμενικές σήμερα πραγματικότητες, απ' τη μία η οικονομική ιδιοκτησία και απ' την άλλη η θρησκευτική, το θρησκευτικό βίωμα, η πολιτική θεολογία, αν θέλετε, και η χρήση της στην καθημερινότητα. Και αυτό έχει σημασία, διότι ούτε η μία, η οικονομική ιδιοκτησία, ούτε η άλλη, η θρησκεία, δημιουργεί κοσμική ταυτότητα, έθνος παραδείγματος χάρη. Αντιθέτως, συμβάλλουν στο να μετακινείται κάποιος από τη μία η θρησκεία, από τη μία πολιτισμική συλλογικότητα στην άλλη. Το ζήσαμε εμείς στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Πώς εξισλαμίστηκε και εξ αυτού του λόγου εκτουρκίστηκε η Μικρά Ασία. Να συγκρατήσουμε και κάτι που μας ενδιαφέρει ειδικότερα εμάς και νομίζω ότι η πολιτική μας θεολογία πρέπει να αντιμετωπίσει με την οικονομική μετανάστευση. Βλέπουμε την προτεραιότητα που δίνεται στην οικονομική μετανάστευση με προέλευση του Ισλάμ. Το ερώτημα το έθεσαν ήδη κάποιοι υπουργοί της παιδείας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι το εξής. Η ιστορία του ελληνισμού είναι η ιστορία ουσιαστικά της σύγκρουσης του ελληνικού κόσμου με το Ισλάμ. Κατά 80% θα έλεγα από τον 6ο-7ο αιώνα και μετά. Πώς θα ιστορίσουμε αυτά τα γεγονότα όταν θα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένας διπολισμός εθνικός και όχι απλώς πολιτισμικός μέσα στον ελληνικό κόσμο, στην ελληνική κοινωνία. Ο νέος φιλελευθερισμός τα αντιπαρέρχεται αυτά. Αντιπαρέρχεται γιατί? Διότι θέλει να πλήξει για να μπορέσει να ηγεμονεύσει δύο σημαντικές παραμέτρους των κοινωνιών. Την πολιτισμική του συνοχή με την λεγόμενη πολυπολιτισμικότητα που είναι πολυεθνικότητα και το ανθρωποκεντρικό ιδίωμα ενός εκ του ατόμου. Δηλαδή αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες, μην νομίσουμε ότι αφορά τους 500 χίλους που θα αποφασίσουν να συνάψουν γάμο έτσι ή αλλιώς. Έχει να κάνει με τη στροφή
την καθοδήγηση ώστε ο άνθρωπος να στραφεί και να ομφαλοσκοπεί τον εαυτό του και να ξεχάσει αυτό που αποτελεί πρώτον ελευθερία, που αντίκειται στο δικαίωμα, και συγχρόνως και αυτό το δικαίωμα να στραφεί, από, να επικεντρωθεί από την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η μοίρα των ανθρώπων, στην ιδιώτευση, να γίνει περισσότερο άτομο, να στραφεί το άτομο εναντίον του συλλογικού. Αυτό ενοχλεί πολύ την ίδια την διεθνή των αγορών. Όταν κάποια στιγμή ένας δημοσιογράφος, το 11 ήμουν στην Αμερική που είχε κειμένος, και ένας δημοσιογράφος έδωσε στο Χάντιντον, γιατί μου έφερε έναν άλλον και μου το επιβεβαίωσε για να κάνω διάλογο, ένα εκτενές άρθρο μου για την, με κριτική αποτίμηση αυτής της, αυτού του πονήματος του Χάντιντον. Ξέφρασε την οργή του, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί του αμφισβητούσε το θεμέλιο του επιχειρήματος. Αυτό αξίζει να το συγκρατήσουμε, διότι μας φέρνει εμάς αντιμέτωπους με αυτό που αποτέλεσε η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, όπως αποκαλείται Ορθοδοξία, αλλά στην ιστορικότητά της πίσω σήμερα. Τι ήταν η θρησκεία αυτή? Ήταν στο Βυζάντιο, γιατί θεωρείται η θρησκεία ότι είναι εξορισμού σκοταδιστική. Λοιπόν, στο Βυζάντιο, ο μέγας θεματοφύλακας του νομικού πολιτισμού και της πολεωτικής της δημοκρατίας στην πόλη ήταν η Εκκλησία. Γιατί? Μα διότι αυτή της επέτρεπε, αυτή η ιδιότητα του θεματοφύλακα της επέτρεπε να είναι ταυτισμένη με το κοινωνικό υποκείμενο. Ποιος διαμόρφωνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πολιτική παρουσία της Εκκλησίας στο Βυζάντιο? Μα η Εκκλησία του Δήμου των Πιστών, γι' αυτό ονομάστηκε Εκκλησία. Διότι εγκαταστάθηκε και ήταν μια απάντηση στη Ρώμη μέσα στη δημοκρατία, με κοινωνικό πρόταγμα. Αυτό διευκρινίζει και πόσο πίσω είμαστε σήμερα σε σχέση με αυτή τη δημοκρατική εκδοχή της Ορθοδοξίας. Ξέρετε, ακούμε όλοι ότι πρέπει να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος, όχι να εκδημοκρατιστεί εκ νέου η Εκκλησία, αλλά να χωριστεί από το κράτος. Ξέρετε γιατί χωρίστηκε από το κράτος στη Δύση, στις καθολικές χώρες, κυρίως όχι στην Αγγλία, η Αγγλία αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο βασιλιάς, αλλά στις καθολικές χώρες, διότι δεν μπόρεσε το κοσμικό κράτος να την εθνικοποιήσει, ήταν πολύ ισχυρό το Βατικανό. Πού θέλουμε να πάμε? Η ιδιώτευση της Εκκλησίας, περιέλευση της στον ιδιωτικό χώρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οδηγεί στην πολιτική παρουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, η Καθολική, τι έκανε? Δημιούργησε χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Θρησκειοποίησε δηλαδή την ίδια την πραγματικότητα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία και ως πολιτική θεολογία δεν διδάσκει την εκδοχή του Δήμου. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου, αλλά της εξουσίας επί του Δήμου. Είναι η Εκκλησία ως θεσμός, είναι ανταγωνιστική εξουσία στην κοσμική εξουσία. Απέναντι είναι η κοινωνία χωρίς άλλο τίποτε. Αυτό νομίζω είναι ένα κίνητρο να ξαναδιαβάσουμε το κείμενο του κύριου Γκίνη, διότι προκαλεί αυτές τις προεκτάσεις. Ο κύριος Γερούκανης. Πιστεύω ότι για μένα ήταν μία έκπληξη το κείμενο αυτό. Είναι κατ' εμέ το πιο προχωρημένο σε βάθος και πλάτος κείμενο που έχω διαβάσει δικό του. Συνέλαβε τον πυρήνα της ιδεολογίας της διεθνούς πραγματικότητας της εποχής μας, ότι δηλαδή οθεί τον άνθρωπο στον μοναχισμό, όχι για τη θεραπεία της πίσης ενός κατ' αυτόν ανώτερου σκοπού, αλλά για την αποξένωσή του από το συλλογικό, δηλαδή τον φέρνει σε αντιμαχία με τον εαυτό του, με τη φύση του, και οδηγώντας τον σε ένα στουρθό καμιλισμό. Ωστόσο θεωρώ ότι
δεν είναι η τεχνοκρατία, η τεχνολογία, αν θέλετε, που οδηγεί σε αυτό το γεγονός, αλλά η χρήση της τεχνολογίας από αυτούς που την ελέγχουν, δηλαδή από τη διεθνή των αγορών, την οικονομική ιδιοκτησία και συγχρόνως από τις πολιτικές της πραγματικότητες. Αυτό, εάν το δούμε με υπό το πρίσμα της αφετηρίας την οποία, από την οποία κινεί ο Δημήτρης, μας φέρνει στη δεύτερη έκπληξη που είναι η συναφής με την ενασχόλησή του με τη φυσική και τα μαθηματικά για να αναζητήσει τη σχέση επιστήμης και αλήθειας. Η κβαντική θεωρία που επικαλείται λαμβάνει ως αφετηρία του σύμπαντος το απόλυτο μηδέν, το μείον. Απορρίπτει δηλαδή την αιτιοκρατία. Εισάγει, όπως θα μας πει, την οντολογική πιθανοκρατία, δηλαδή ότι ο κόσμος εξελίσσεται δυνάμει των νόμων του απρόβλεπτου και του φυσικώς ανέτιου της απροσδιοριστίας. Αξίζει να αναφέρω εδώ αυτό το οποίο μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, ότι το παρελθόν δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει, το παρόν είναι αυτομάτως παρελθόν, άρα δεν υπάρχει, και το μέλλον δεν έχει έρθει. Άρα βρισκόμαστε σε μία αντιμαχία των τριών αυτών διαστάσεων του χρόνου που πρέπει κανείς να τη γεμίσει με αυτό το οποίο αποτελεί σκοπό για να ερμηνεύσει την εξέλιξη στον χρόνο. Επικαλείται λοιπόν την κβαντική θεωρία ο Δημήτρης Γερούκαλης για να δείξει τη μετάβαση στην έννοια του προσώπου. Τι μας λέει? Μας λέει ότι μεταβαίνοντας το σύμπαν από το μηδέν, από το μηδέν μάλλον, ή στο είναι, σημαίνει ότι είναι ικανό να οδηγηθεί στην έλογη ζωή, δηλαδή στον παρατηρητή του, στον άνθρωπο. Απομένει να αποδειχθεί βεβαίως ότι όντως ο κόσμος δημιουργήθηκε από το μείον, εκ του μηδενός, κάτι που μας θυμίζει βέβαια τον Καστοριάδη, και επομένως πρέπει να διευκρινίσουμε και να λάβουμε τις αποστάσεις μας από αυτόν, διότι διαφορετικά οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Διότι άλλο η εξέλιξη του όντως, άλλο η εξέλιξη του μειόντος. Η δημιουργία είναι ζητούμενο, η εξέλιξη του όντως είναι γεγονός. Άρα απομένει να ανακαλύψουμε τους νόμους και όχι να τους αντιληφθούμε. Να μεταβάλουμε την εξυποκειμένου αντίληψή μας για την έννοια του χρόνου και της δημιουργίας σε εξαντικειμένου. Ο Θεός ως μη είναι, ο Μάξιμος ο ομολογητής εδώ, δεν είναι το μη είναι της κβαντικής θεωρίας. Είναι το είναι της δημιουργίας, ιδάλλως δεν είναι. Αυτό προκύπτει από την ίδια την έννοια της γνώσης. Σήμερα, ξέρετε, ελάχιστα είναι τα ψήγματα της γνώσης στο νεωτερικό παράδειγμα. Θα έλεγα και στα άλλα ιστορικά παραδείγματα. Αλλά πού οδηγούμαστε? Στο ότι η αλήθεια ως προσημείωση της γνώσης δεν συγκροτεί παρά ένα απέραντο νεκροταφείο αληθιών, διότι μία αλήθεια έρχεται να διαψευστεί από μια άλλη και αν διαψευστεί σημαίνει ότι δεν ήταν αλήθεια. Άρα λοιπόν σήμερα η οικονομία του χρόνου στο κοινωνικό μας διδάσκει, για να δείτε μια αλήθεια που αυτοδιαψεύεται, ότι ζούμε στην εποχή της δημοκρατίας και της καθολικής, της ατομικής ελευθερίας που είναι υπέρτερη της καθολικής ελευθερίας. Λοιπόν, αυτό διαψεύδεται από την ίδια τη λογική της ελληνικής φιλοσοφίας που είχε ζήσει τον ιστορικό χρόνο στο βάθος της. Πώς θα τη δούμε λοιπόν, τη γνώση μέσα από την θεολογική προσέγγιση, δηλαδή από την φιλοσοφία της θρησκείας, διότι η θεολογία που είναι ένα ελληνικό δημιούργημα της εποχής του Βυζαντίου, είναι τίποτε άλλο παρά η φιλοσοφία της θρησκείας. Θέλω να εξηγήσω ακριβώς αυτό, ότι η φιλοσοφία
η πολιτική φιλοσοφία, η πολιτική θεολογία επομένως της καθημάς ορθοδοξίας είναι η θεολογία και άρα η έννοια του προσώπου είναι αυτή που πηγάζει από την φιλοσοφία της δημοκρατίας, της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης. Αυτό μας διδάσκει το Βυζάντιο. Εμφανής λοιπόν προέκταση αυτής της πραγματικότητας είναι να προσεγγίσουμε τον ελληνικό κόσμο υπό την κοσμοσυστημική του συνέχεια και όχι μέσα από τον κατατερματισμό που εισάγει η δυτική και η ευγένεια νεωτερικότητα. Ο κύριος Ουλής. Εδώ έχω ορισμένες επιφυλάξεις ως προς, όχι ως προς το περιεχόμενο, είναι μια εξαιρετική ανάλυση δύο στοχαστών ενός καθολικού και ενός προτεστάντη για το ζήτημα της πολιτικής θεολογίας. Όχι ως προς την ανάλυση, αλλά ως προς τις αφετηρίες και τις προεκτάσεις που δίνει. Με άλλα λόγια, ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η πολιτική θεολογία που διδάσκει τη μοναδική αλήθεια του Θεού και όχι τις πολλές αλήθειες της κοσμικής φιλοσοφίας έχει μεγάλο πλαίσιο περιεχόμενο στοχασμού στο επίπεδο της ερμηνείας. Άλλωστε ξέρουμε ότι για μια θρησκεία που οικοδομήθηκε εξ υπαρχής από τον ελληνικό κόσμο όπως είναι η χριστιανική και η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, το ζήτημα της ερμηνείας αποτέλεσε ένα μείζον θέμα που οδήγησε και σε πολλούς εμφύλιους. Συγκρατώ λοιπόν αυτή την κριτική αποτίμηση από την πλευρά του κ. Ουλή με την έννοια ότι η συμβολή των δύο αυτών στοχαστών δεν είναι κάτι το μοναδικό και υπέρτατο όπως εμφανίζεται, αλλά μια περιοριστική προσπάθεια δύο στοχαστών να απολογηθούν για τα πεπραγμένα μιας δεσποτικής εκκλησίας στον 20ο αιώνα και για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, να προσαρμοστούν, προσέξτε, ως προς τις παρεμβάσεις τους, παραδείγματος χάρη να απολογηθούν για το Auschwitz, για τον τρίτο κόσμο κλπ. Δεν βλέπω να βγαίνουν από το καβούκι της δεσποτικής εγχάραξης της καθολικής εκκλησίας ή για την προσημείωση στην Παλαιά Διαθήκη του Προτεσταντισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολιτική του θεολογία. Βέβαια θα κάνω και μια επισήμανση που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο κείμενο μέσα. Χαρακτηρίζεται κάποιος με τον οποίο έχει αντίρρηση ως επιφυλογράφος. Δεν προσυδειάζει, δίνει μια εμπάθεια και κυρίως μια αρνητική εκφορά σε μια προσπάθεια που κάνει. Εμένα ο κ. Γιαναράς με χωρίζει άβυσος, αν θέλετε, στις αντιλήψεις μου. Δεν είναι κακό, διάλογο μπορώ να κάνω μαζί του, αλλά δεν θα τον χαρακτήριζα ποτέ επιφυλογράφο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Θεωρώ δηλαδή ότι τον αδικεί και υποθέτω ότι προέρχεται από το γεγονός ότι πέρασε από το πάνελ ο κύριος Ουλής. Εκεί διαμορφώθηκαν αυτά τα πάθη στο ζήτημα αυτό. Για να επανέλθω όμως στο ζήτημα της πολιτικής θεολογίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Θεωρεί αυτονόητο ότι θεμέλιο της πολιτικής θεολογίας σήμερα είναι η κυριαρχία ή, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, η άρνηση της κυριαρχίας. Δεν προσλαμβάνει δηλαδή την πολιτική, ερμηνεύοντας τους δύο αυτούς, τον καθολικό και τον προτεστάντη στοχαστή, υπό το πρίσμα της εξουσίας. Δηλαδή,
μια πραγματικότητα η οποία είναι στατική, όπως προείπα, η οποία δεν βγαίνει από τη σημερινή εποχή, αρχίζει και τελειώνει στο σήμερα. Γι' αυτό και στρέφονται οι δύο αυτοί στοχαστές πού? Στις νεκρές, ως αν είναι νεκρόφιλοι δηλαδή στοχαστές, στις πεθαμένες ιδεολογίες του κλασικού φιλελευθερισμού και του μαρξισμού. Τι θα του δώσουν αυτές? Θα τον φέρουν σε μια κριτική συζήτηση για τις πολιτικές της καθολικής ή της προτεσταντικής εκκλησίας απέναντι στα πεπραγμένα της εποχής μας. Ωραία, και λοιπόν αυτό το κάνουν και τα κόμματα. Έχουν πρόταση για τον εκδημοκρατισμό, δηλαδή να επανέλθουν στην έννοια της Εκκλησίας του Δήμου των Πιστών. Να γίνει δηλαδή, αντί για υποκείμενο κυριαρχίας, ο Δήμος, η κοινωνία, να γίνει ο ίδιος μέρος της πολιτικής, καθολικής πολιτικής αρμοδιότητας και επομένως ο διαμορφωτής του θρησκεύεστε και της θεολογίας. Αυτό δεν βγαίνει βεβαίως από τα ζητήματα αυτά και αν θέλετε αυτός είναι και ο λόγος που οι δύο αυτοί στοχαστές δεν αντιλαμβάνονται τι ήταν το Βυζάντιο. Η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός υιοθετήθηκε από τους Βυζαντινούς για να νομιμοποιήσουν την εξουσία του Βυζαντίου. Το αντίθετο. Ήταν πολιτικό κίνημα που εξανάγκασε τους πολιτικούς ηγέτες του Βυζαντίου να το υιοθετήσουν. Επομένως, ήθελε να νομιμοποιηθεί το ίδιο το χριστιανικό κίνημα και όχι να λειτουργήσει ως υπομόχλιο για την νομιμοποίηση. Το βλέπουμε άλλωστε στο πώς λειτουργεί η σχέση Εκκλησίας και κοινωνίας με βάση τους διακριτούς ρόλους και τη συναλληλία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο διατρέχει και τους δύο αυτούς στοχαστές. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι το αδιέξοδο σήμερα της δυτικής καθολικής και προτεσταντικής θεολογίας είναι ακριβώς το αδιέξοδο της ίδιας της κοσμικής θεολογίας, δηλαδή της πολιτικής φιλοσοφίας και της πολιτικής επιστήμης στη Δύση. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτε και είναι εντυπωσιακό ότι προτείνει την επιστροφή στον διαφωτισμό. Έλεος. Ο διαφωτισμός στοχαζόταν για το πώς θα φύγει η Ευρώπη από τη φεουδαρχία. Είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα που βιώνουμε τη μετάβαση σε μια εντελώς νέα εποχή με πρόσημο το μέλλον να συζητάμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα με βάση τον διαφωτισμό, ο οποίος τον επικαλείται, είναι βαθιά οπισθοδρομικός και αντιδραστικός. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και η κοσμική επιστήμη στην Ελλάδα και η θεολογική πραγματικότητα. Δεν μπορώ, έχω σημειώσει τα περισσότερα διότι έχω πολλές επισημάνσεις πάνω σε αυτό το σημείο. Θα σταθώ μόνο σε μία τελευταία για να εξοικονομήσω χρόνο. Όταν συζητάει εισαγωγικά για τον Μόλτμαν, αναφέρεται σε ένα απόσπασμα ενός άλλου του Γκιμπελίνου ότι η Ολύμπια και η προχριστιανική θρησκεία και η πολιτική θεολογία του Βυζαντίου, όπως είπαμε, νομοποιούσε την κρατική ιδεολογία. Θα σταθώ σε μία επισήμανση που περιλαμβάνει και την αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Το γεγονός δηλαδή ότι η πολιτική θεολογία και της Ολύμπιας θρησκείας και της ελληνικής εκδοχής της Βυζαντινής θεολογίας έχει ως εδραία βάση το ίδιο πρόσημο. Μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού, διότι είναι γέννημα της πόλης και γέννημα επίσης της δημοκρατίας. Είναι η απάντηση των Ελλήνων στην ρωμαϊκή ολιγαρχία και δεσποτεία και επομένως γι' αυτό προέταξε και τη δημοκρατία, την παραφορά της δημοκρατίας με εφαρμογή στη θρησκεία. Ο Φώτιος μας λέει ότι ήθιστε τα θρησκευτικά να εναρμονίζονται στα πολιτικά, επομένως με όρους δημοκρατίας, και αυτό άλλωστε είναι το επιχείρημα το οποίο αντιτάχθηκε εκείνη την εποχή
στον Νικόλαο τον πρώτο τον Πάπα όταν γινόταν η συζήτηση για την Τουρκία του και για το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί ταξινομούσαν τους καθολικούς με πρώτους τους Ρωμαίους της Παποσύνης στην και τη λατινική γλώσσα στους βάρβαρους και σκυθικούς λαούς όπως και τη λατινική γλώσσα. Αυτό δεν προέρχεται από μία αντιμετώπιση της πραγματικότητας με θεολογικούς όρους, αλλά με μία προσυνείωση και στο θεολογικό πεδίο αυτής της πραγματικότητας που ζούσε ήδη ο τότε ο πρώην ρωμαϊκός κόσμος, δηλαδή τη φεουδαρχία. Ο κύριος Μουστάκης, εκεί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και σε ένα συνεπή αναλυτικό λόγο στο ζήτημα του χρόνου, η έννοια του χρόνου και η σχέση του με τα προκείμενα της ιστορίας, τα κοινωνικοπολιτικά κλπ. Είναι φυσικό, αφού είναι η οπτική της χριστιανικής αντίληψης του χρόνου, να διαπιστώνει ο συγγραφέας ότι η γένεση, η αφετηρία του χρόνου έχει μία κατάληξη που είναι το τέλος της ιστορίας, δηλαδή μία προοπτική προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε τρία επίπεδα στα οποία θα χωρίσουμε το χρόνο κατά το συγγραφέα, που είναι η γένεση, ο παράδεισος των πρωτοπλάστων, ο ιστορικός χρόνος του βίου των ανθρώπων στη γη και το τέλος η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή η πολιτεία του Θεού. Είναι συνεπέστατος και πολύ διευκρινιστικός, μπορεί να κατανοήσει κανείς εντελώς τη συλλογιστική αυτή στην ανάλυση του. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω κάτι που επίσης προέρχεται από τη δυτική αντίληψη της προσέγγισης της πολιτικής θεολογίας και του χρόνου σε σχέση με την αρχαιότητα. Διακρίνει μεταξύ της κυκλικής αντίληψης του χρόνου στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στη γραμμική αντίληψη του χρόνου στο χριστιανισμό. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος διαμόρφωσε για πρώτη φορά την αντίληψη ότι ο χρόνος στους αρχαίους ήταν κυκλικός. Επειδή έχω κατά κόρον ασχοληθεί με το αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, δεν έχω βρει έναν συγγραφέα που να μιλάει για κυκλικό χρόνο. Το έργο του Αριστοτέλη, παραδείγματος χάρη, εστιάζει στο παρόν, όχι στο παρελθόν, προσέξτε, ούτε και αυτό. Εστιάζουν όλοι όταν ανατρέπουν στο παρελθόν για να εξηγήσουν το παρόν, να κατανοήσουν την εξέλιξη δηλαδή. Ο Αριστοτέλης εστιάζει στο παρόν χωρίς καμία πρόβλεψη για το μέλλον. Καμία. Αλλά βλέπει μία εξέλιξη με παλιντρομήσεις, με σπυροειδείς κινήσεις, αλλά προς μία πρόοδο της ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό έρχεται πολύ κοντά στην γραμμική αντίληψη του χρόνου ως προς του θρησκευτικού χρόνου, του χριστιανικού χρόνου, ως προς την ιστορικότητα. Γιατί και σωστά επισημαίνει ο κ. Μουστάκης ότι η πορεία προς το τέλος της κοσμικής ιστορίας του ανθρώπου είναι αβέβαιη, χωρίς σαφή προσανατολισμό και προοπτική. Δεν θα συμφωνήσω ότι είναι αβέβαιη. Έχει νόμους. Όπως έχει νόμους η φύση, έχει νόμους και ο κοινωνικός άνθρωπος. Απλώς δεν τους γνωρίζουμε και τουλάχιστον δεν τους γνωρίζει η νεωτερικότητα. Αλλά αυτό όμως είναι ένα γεγονός το οποίο εάν το συνεκτιμούσε κανείς, νομίζω ότι θα ενίσχυε το επιχείρημα της ιστορικότητας του χριστιανικού χρόνου και θα τον επλούτησε με πολλά άλλα νέα στοιχεία. Ωστόσο, η αντίληψη του χρόνου του χριστιανικού χρόνου γίνει μερικά ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να εισέρχονταν με μορφή προβληματισμού
στο ενδιαφέρον αυτοκείμενο. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος της Βασιλείας του Θεού είναι στατικός, είναι ακίνητος, πώς εξελίσσεται, ποιο είναι το περιεχόμενό του, υπάρχουν νόμοι και ποιοι. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι δεν θα εγκατασταθούν στην πολιτεία του Θεού, που ίσως είναι και οι περισσότεροι στην ιστορία, διότι ασπάζονταν άλλα θρησκεύματα, είχαν άλλες συμπεριφορές, ήταν αμαρτωλοί, δεν έχει σημασία. Τι θα γίνει με αυτούς. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν μας τα δίνει η διδασκαλία του Χριστού, ούτε και καμιά θρησκεία. Είναι η φαντασία μας, αλλά είναι χρήσιμο να τα θέσουμε υπόψη μιας προβληματικής για την έννοια του χρόνου, αλλά και για την έννοια της, και το μέλλον της χριστιανικής θρησκείας. Δεν γνωρίζουμε επίσης εάν ο χρόνος της δημιουργίας αφορά τον άνθρωπο. Αν ανακαλυφθούν άλλοι πολιτισμοί, άλλες κοινωνίες με άλλα χαρακτηριστικά και με τα ίδια σε άλλους πλανήτες, τι θα πούμε για αυτούς. Δεν τους αφορά η πολιτεία του Θεού ή δεν προέβλεψε για αυτούς. Δεν γνωρίζουμε καν τι θα απογίνει το σύμπαν μετά από αυτό. Γιατί άραγε η δημιουργία αφορά μόνο τον άνθρωπο ως κύριο σώμα. Εγώ θα ήθελα να αφορά μόνο τον άνθρωπο, αλλά θέλω να διερωτηθώ πάνω σε αυτό για να δώσω μια απάντηση. Αν λοιπόν ο χρόνος δεν σταματάει, τότε η έννοια της αθανασίας πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο. Ποιο θα είναι αυτό, πώς θα εξελίσσεται στον χρόνο το μετά την γη χρόνο της. Εδώ έρχεται βέβαια η εσχατολογία να απαντήσει, αλλά δυστυχώς δεν έχει οδηγηθεί σήμερα όπως και στον ιστορικό χρόνο, γιατί δεν μπορούσε να δώσει σαφείς απαντήσεις. Έχουμε όμως μία προσέγγιση, και τελειώνω με αυτό, της έννοιας της πολιτείας του Θεού στο μοναστικό βίο. Γιατί ουσιαστικά αυτό που επιδιώκει ο μοναστικός βίος είναι να μεταφέρει, να εγκαταστήσει στη γη την πολιτεία του Θεού με τους νόμους του Θεού, αλλά χωρίς το Θεό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης πρέπει να το επιλύσει, δηλαδή να δώσει μια απάντηση η πολιτική θεολογία ή γενικότερα η χριστιανική θεολογία. Μένω και κλείνω με την αρχική διατύπωση που σας ανέφερα, ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που ουσιαστικά σας εξέθεσα είναι ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο ενός βιβλίου που αποτελεί πρόκληση στη σκέψη και επομένως σε περαιτέρω αναζητήσεις τις οποίες οι ίδιοι συγγραφείς οφείλουν να προσέλθουν με ένα τέταρτο πόνημα για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, είναι χρήσιμες για την εποχή μας. Πού πάμε σήμερα, τι θα έχει να πει για το μέλλον η πολιτική θεολογία του χριστιανισμού και ιδίως η δική μας. Γιατί αυτά που λέγονται σήμερα αφορούν το παρόν. Κανείς δεν βγάζει λόγο για το μέλλον, έστω και με τους όρους της φαντασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στην επισήμανση, ιδίως σε ό,τι αφορά στην αγάπη. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε έναν ελληνιστικό χώρο που ήταν πολύ εξελληνισμένος. Γιατί το λέω αυτό. Εάν ψάξει κανείς στα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη που διαπραγματεύεται τη φιλία, διακρίνει διάφορα επίπεδα της φιλίας. Το ανώτερο επίπεδο της φιλίας είναι το οι φιλούντες αλλήλους. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ φιλίας και αγάπης είναι σημειολογικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η φιλία προϋποθέτει την αγάπη με όρους ισότητας των ανθρώπων.
Εάν ο Χριστός είχε επιλέξει τη φιλία αντί για την αγάπη, δεν θα τον άφηγε κανείς. Επιλέγοντας την αγάπη, ουσιαστικά και μάλιστα σε ατομική προσωπική βάση, στην πραγματικότητα, αποδεσμεύοντας δηλαδή από τα του Κέσαρος, στην πραγματικότητα απευθυνόταν και στον δουλοπάρικο και στον φεουδάρχη και στον ελεύθερο άνθρωπο και στον δημοκρατικό και στον μοναρχικό και σε όλους, σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό εγώ δεν έχω πιστεί ότι δεν το γνώριζε. Πιστεύω ότι υπήρξε μια τεράστια σημασία επιλογή, γιατί ήθελε να απευθυνθεί στον κάθε άνθρωπο. Όταν την διδασκαλία του την υιοθετεί ο Έλληνας, βγάζει από τη μέση τόσο το μοσαϊκό νόμο όσο και την περιτομή, αλλά μεταβάλλει την ατομική αγαπητική σχέση σε κοινωνικό διακύβευμα που έρχεται να το εφαρμόσει η Εκκλησία του Δήμου των Πιστών, δηλαδή εν δημοκρατία. Αυτό δεν το έχει προσέξει η χριστιανική θεολογία, διότι δεν θέλησε, ακόμα και οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν θέλησαν να υπησέλθουν στην οργανική σχέση που υπήρχε μεταξύ αυτού που ήταν ο ελληνικός κόσμος εκείνη την εποχή, ως προέκταση της κλασικής αρχαιότητας εν οικουμένη, και αυτού που υιοθετούσε μέσα στη ρωμαϊκή δεσποτική πραγματικότητα ο Έλληνας χριστιανός. Αυτό να το συγκρατήσουμε, διότι όλοι οι άνθρωποι και εκείνοι που δεν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή έχουν μεταφυσικές ανησυχίες ή διαρωτήσεις. Δεν θα πάμε στο Φαραώ που έκτισε τεράστια οικοδομήματα για την ιστεροφημία του ή για τη ζωή του μετά. Βλέπουμε σήμερα. Το ζήτημα είναι ποιες είναι οι χρήσεις αυτών των πραγμάτων. Ποιες είναι οι εφαρμογές στη γη. Γιατί πέραν της γης δεν μπορούμε να αποφανθούμε. Εγώ δεν έχω ερώτηση να κάνω. Βασικά ήθελα μια πρόταση να κάνω προς τον κύριο Γερούκαλη ως συντονιστή του μελλοντικού τέταρτου βιβλίου και σε συνεργασία μετά με τους επιμελητές. Από την ομιλία του κυρίου Κοντογιώργη αποκόπησα δύο ερεθίσματα τα οποία πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέροντα για μελλοντικά κείμενα. Το πρώτο, διαφορετικής λίγο υφής και ύφους από τα κείμενα του παρόντος τόμου. Το πρώτο αφορά, είναι μάλλον ιστορικού περιεχομένου περισσότερο, και αφορά τον τρόπο δημιουργίας του παπικού κράτους και το πώς υπήρξε μια σύγκρουση του ελληνικού κόσμου και του ελληνικού τρόπου κατανόησης της Εκκλησίας εκείνη την εποχή με τον γερμανικό τρόπο. Δεν είμαι γνώστης, έχω διαβάσει κάποια μάλλον και τα κείμενα, τα οποία όμως δείχνουν με κάποιο τρόπο ότι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε τότε η Αγία Ρωμαϊκή, η Γερμανική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαιξε σημαντικό ρόλο επίσης και στην έξωση των Ελλήνων παπών από την έδρα τη Ρωμαϊκή, την εισαγωγή παπών γερμανικής εκπαίδευσης και νοοτροπίας και κατόπιν όλη την υφαρπαγή της καθολικής, ας πούμε, εκκλησίας στη συνέχεια από γόνους των γερμανών αριστοκρατών, πολλοί τους οποίων δεν είχαν καμία ως επισκόπους, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν καμία θεολογική κατάρτιση και απλώς μετέφεραν τις πολιτικές τους απόψεις, τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να δομηθεί η παπική εκκλησία. Πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η απαρχή του παπικού κράτους και η ρήξη μεταξύ των δύο εκκλησιών και πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσουμε περισσότερα, να μάθουμε εμείς που δεν γνωρίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι αντιλήψεις εκείνες διαμόρφωσαν το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τη δομή της εκκλησίας σε αντιδιαστολή με τον ελληνικό τρόπο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, ακολουθώντας τον ελληνικό τρόπο μέσα από τα κοινά. Το δεύτερο είναι διαφορετικό. Ίσως ακούστηκε λίγο παράτολμο. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι και για την κοσμική πολιτική θεολογία.
και για τον τρόπο με τον οποίο ο φιλελευθερισμός διαμορφώνει μια πολιτική θεολογία, καθαρά εκοσμικευμένη, αλλά θεολογία, για να μην πω θεοκρατία στο βάθος της, πώς αυτός αποτυγχάνει και τι θα μπορούσε να είναι η απάντηση για το μέλλον. Και σαν πρόταση σε συνάφεια με αυτό, προσωπικά θεωρώ ότι ο θαυμαστός νέος κόσμος του Huxley είναι το ευαγγέλιο αυτού του θεωρητικού κόσμου, της εσχατολογίας του φιλελευθερισμού, και παράλληλα δίνει και απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα υπαρξιακά ερωτήματα ή μάλλον εκμηδενίζει τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτοί σε έναν πλήρη ατομοκεντρισμό να ενταχθούν μέσα σε αυτήν την, ας πούμε, βασιλεία, κοσμική βασιλεία του Θεού σε αυτό το σύστημα που διαμορφώνεται. Αυτά. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, ένας εκ των μεγαλύτερων Ελλήνων παππών που λειτουργήσε, το σε εισαγωγικά θα βάλω ως εξωμότης, ήταν ο Λέων ο Τρίτος. Ο Λέων ο Τρίτος ήταν που έστεψε ευνηδιαστικά, μάλιστα, χωρίς προειδοποίηση, τον Κάρολο ως νέον ηγέτη της Ρωμαϊκής, του Ρωμαϊκού κράτους. Επίσης, πρέπει να συγκρατήσουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Το αν παρενέβη ο γερμανικός παράγων οφείλεται στο γεγονός ότι το Βυζάντιο δεν μπορούσε πια να διασφαλίσει την παρουσία του στην Ιταλία. Πρέπει να δούμε το γιατί. Δεν ήταν απαραίτητο, δεν ήταν μοιραίο εννοώ. Κάνω μια προβολή σκέψης, την έχω αναλύσει όλα αυτά που έχετε επισημάνει, τα έχω αναλύσει στους τόμους του ελληνικού κοσμοσυστήματος, στους 6 τόμους. Τι θα είχε συμβεί αν είχε μεταφερθεί η έδρα της Παπικής Εκκλησίας, όπως μεταφέρθηκε η πολιτική έδρα της Ρώμης, στην Κωνσταντινούπολη. Ποια θα ήταν η πορεία του δυτικού κόσμου και ποια θα ήταν η πορεία του ελληνικού κόσμου. Είναι ερωτήματα τα οποία δεν τα θέτουμε εμείς, διότι, προσέξατε τώρα, όλοι εδώ μέσα, αν σας ρωτήσω ποιες είναι οι βιβλιογραφικές σας αναφορές, είναι όλες δυτικές, Huxley ή οποιονδήποτε, για το που, από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Έχουμε χάσει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώριμα που διέπει τον Έλληνα άνθρωπο. Όχι γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε με όρους εθνικισμού, όπως λέγεται, που δεν ξέρουμε καν, δεν γνωρίζει ο περισσότερος όλος ο κόσμος, με πρώτους τους πανεπιστημιακούς, τι διαφέρει το έθνος από τον εθνικισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, δεν έχουμε καν επίγνωση. Την δική μας ιστορία, την καταλαβαίνουμε και τη διαβάζουμε μέσα από την οπτική της δυτικής. Εδώ έχω μια αυστηρή κριτική στον φίλο μου τον Δημήτρη, στο ότι σε κάποιο σημείο αναφέρεται στη Ρωμανία, το Βυζάντιο. Τραγικό. Ρωμανία δεν υπάρχει. Εάν αυτή τη στιγμή σας πω ότι το Βυζάντιο δεν είναι νεότερη επινόηση, αλλά το βιβλίο, είναι ένας τρίτος τόμος με πηγές, αναφέρω, ότι οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν το κράτος τους Βυζαντινό και έβαλαν στον τίτλο του βασιλιά τον Ρωμαίο τον 9ο αιώνα, όταν άρχισε η Δύση να αμφισβητεί την οικουμενική παρουσία του Βυζαντίου, του Ρωμαϊκού Ιμπέριου, την ιδιοκτησία. Σε όσους το λέω, ανεβαίνει η πίεσή τους πολύ ψηλά. Άρα η Αρβελέν δεν ξέρει τι λέει. Βεβαίως δεν ξέρει. Κάτι καλό για την περίπτωση. Με συγχωρείτε, όχι, το 16ο αιώνα. Και τον καλό για τον όπως το λένε, ο Γερμανός Τάρντερ. Κόλτ. Λοιπόν, έχω δώσει στατιστικό δείγμα, έχω σκάψει τις πηγές του Βυζαντίου. Έχω δώσει λοιπόν στατιστικό δείγμα. Συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν μονοπόλιο, κρατάει η αντίληψη ότι το Βυζάντιο
λέγεται Βυζάντιο, το αποκαλούν το κράτος τους. Γιατί αυτό, πώς αποκαλείται το κράτος των ελληνιστικών χρόνων, από τους βασιλιάδες ή από την πρωτεύουσά τους? Γιατί αποκλήθηκε Ρώμη, δεν αποκλήθηκε από την πρωτεύουσα? Το κράτος της Οικουμένης, που δεν το γνωρίζουμε σήμερα, το λέμε αυτοκρατορία για να το υποβαθμίσουμε σε μεσαιωνικό. Ψάξτε έναν Έλληνα ιστορικό από τον Παπαϊκόπουλο με οποιονδήποτε. Μεσαιωνικό το Βυζάντιο, δηλαδή φεουδαλικό. Τι είναι η έννοια του μεσαιώνα? Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς που να μιλάει για Βυζάντιο, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε καμία φορά που να αποκαλούν το κράτος του Βυζαντίου Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ρωμανία. Τη Ρωμανία την αναφέρεται και πριν από το Βυζάντιο. Ο Αθανάσιος το αναφέρει μία φορά. Η Ρωμανία είναι στο Βυζάντιο, συναντιέται στο γεκαυμένο 6-7 φορές, αλλά ο οποίος όταν μιλάει για τα οριακά, για τα σύνορα εκεί, για να μιλήσει για το έδαφος του Βυζαντίου, όταν μιλάει όμως για το κράτος του Βυζαντίου, αναφέρεται σε Βυζάντιο. Και ένα-δύο άλλοι, δηλαδή καμιά δεκαετία φορές, πέστε 15, το άλλο είναι εκατοντάδες. Ορίζεται το Βυζάντιο ως κράτος, ως επικράτεια, με βάση την πρωτεύουσα, γιατί είναι η βασιλεύουσα επί των πόλεων, των άλλων πόλεων. Δεν καταργήθηκαν οι πόλεις. Ενσωματώθηκαν στο Βυζάντιο και στην τουρκοκρατία ζούμε με το καθεστώς των πόλεων, και αν το αναφέρει κανείς, βρίσκει και τον πελάτη. Προσβάλλονται. Αυτό αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι σημαίνει, ότι η δυτική ανάγνωση της ιστορίας και του ελληνικού κόσμου λέει αρχαιότητα, μετά λέει μεσαίωνας, πως γίνεται ο φεουδαλικός άνθρωπος που δεν γνωρίζει τίποτε ούτε από Ευρώπη ούτε από το παραμικρό της ιστορίας, να είναι ο διάδοχος που μας μεταφέρει στην εωτερικότητα. Ένας ανθρωποκεντρικός και άλλος άνθρωπο, δηλαδή κοινωνίας με ελευθερία κόσμος, και στο μέσο είναι η φεουδαρχία. Τι λένε οι δυτικοί? Ότι αφού εμείς πληροφορηθήκαμε για την αρχαιότητα μέσω της Ρώμης, είμαστε και κληρονόμοι. Τι είπα στην αρχή, να ιδιοποιηθούμε την ιστορία για να ηγεμονεύσουμε. Αυτό κάνει εμείς. Και εμείς δουλεύουμε κανονικά για να την αναφέρουμε έτσι. Αυτό είναι το τραγικό μας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αντί να δώσουμε το σχήμα της συνέχειας αυτού του γεγονότος που διδάσκει την πρόοδο, γιατί δεν είναι η μοναρχία και το οικονομικό της σύστημα και ο τρόπος της αντίληψης του ανθρώπου, του ατόμου και της συλλογικότητας ο σημερινός, είναι η ένταξη του ατομικού στο συλλογικό με όρους δημοκρατίας. Αυτό που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος από την απότατη αρχαιότητα του Σόλωνα μέχρι τον 19ο αιώνα, μέχρι που τα κατήργησε αυτό το εμφύτευμα της απολυταρχίας που μας φόρτωσαν για να καταργήσουν αυτόν τον ιστορικό ελληνισμό. Αυτό είναι το. Ποιος γνωρίζει σήμερα ότι το κράτος της Οικουμένης το αποκάλεσαν οι ίδιοι στους ελληνιστικούς χρόνους Κοσμόπολη? Είναι ένα άλλο είδος κράτους που δεν το γνωρίζουν σήμερα. Είναι αυτό που προέταξαν ο Νίκας ο Βελεστινής και πολλοί άλλοι. Μίλησε κύριε Κατζιακόβου. Είναι η Κοσμόπολη με δημοκρατικά χαρακτηριστικά και όχι η απολυταρχία, αυτό που ήθελαν ως πρόταγμα στην Επανάσταση οι Έλληνες. Ποιος το γνωρίζει αυτό σήμερα? Αν το αναφέρει κανείς, πάλι ανεβάζει πίεση στο ακροατήριο. Κάποτε πρέπει λοιπόν να διαβάσουμε αυτά τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικότητες που έχουν αποδεικτικό λόγο και όχι τα ιδεολογήματα τα οποία μας απαγορεύουν και την ελεύθερη σκέψη. Γιατί σήμερα αν πούμε κάτι τέτοιο θα πούν, το δέχεται κανείς άλλος στην Ευρώπη? Το εφαρμόζει κανείς άλλος στον κόσμο? Δηλαδή απαγορεύσαμε τη σκέψη, την ελεύθερη σκέψη, αυτό που είχαν οι Έλληνες μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας.